Μια που λέγεται ζωή πατίνει, στείλει, θες να μου πεις τι σου κάνει τη ζωή πατίνει καθημερινά στην πόλη. Στην πόλη, στη ζωή μου. Εντάξει, το χόντρινες, ας πούμε στην πόλη. Στην πόλη. τίποτα. Τίποτα, ε. Ναι, γιατί κινούμε με το πατίνι το μηχανάκι, οπότε δεν μου κάνει... το πάρκινγκ λίγο είναι... Το πάρκινγκ ανάλογα πάντα τη ζωή που ακολουθεί, έτσι. Ναι, το πάρκινγκ. Γιατί ζορίζομαι δηλαδή. Αν δεν είναι καθημερινή, δεν βρίσκω. Πώς ζορίζεσαι με το πατίνι και... ή με το πατίνι. Όχι, με το αμάξι. Το αμάξι. Ναι, όταν θέλω το πάρκινγκ. Και πιάσαμε τα Xiaomi και είμαστε. Όχι. Θέλει να το πει. Γι' αυτό παρκάρω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη το βράδυ καθημερινή και δεν το κουνάω. Σωστά. Κατάλαβε. Και μετά κινούμε το μηχανάκι. Δεν είστε μονάχα από αυτού που βάζουν το καλοκαίρι και χαρτόνια στι ρόδε να μην σκάσουν τα λάστιχα. Αυτά είναι τα ωραία τα ελληνικά, τα γραφικά. Να το χαμηλώσει καλά τη μουσική. Χαμηλώσει ό,τι χάνω. Μαμά! Πες λίγο το χαμηλώσει λίγο, σε παρακαλώ τη μουσική. Μην κόψεις να βλέπουμε όλη τη συνεννόηση. Όλη τη συνεννόηση. Λίγο ακόμα να τη χαμηλώσει, δεν θα ακούγεται τίποτα. Εγώ νομίζω ζωή πατίνει πάντως φίλε στη ζωή μου το πατίνι, μου την κάνουν οι πεζοί. Πιο πολύ φοβάμαι τους πεζούς, τους ποδηλατόδρομους που μπαίνουν μέσα και αεροπατάνε αέρα πατέρα όπως να είναι, παρά τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα με σέβονται πιο πολύ όταν με βλέπουμε το πατίνι. Θέλεις να σου πω την άποψή μου σε αυτό. Οι ίδιοι που περπατάνε και είναι πεζοί, οι ίδιοι οδηγάνε και οι ίδιοι που οδηγάνε είναι πεζοί. Άρα είναι θέμα παιδείας. Ωραία. Μόλις μου έδειξες και την τελευταία ελπίδα που είχα. Μα όχι, θέλω να σου πω ρε παιδί μου, όταν ξέρω εγώ κάνεις δεξιά να μπεις σε έναν δρόμο και έχει πράσινο για τους πεζούς περνάνε, έχει διάβαση. Που και κόκκινο να έχει, τώρα δεν ξέρω έναν άνθρωπο που θέλει να περάσει. Κόκκινο για αυτόν αν εννοώ, όχι για σένα. Εντάξει, θα του επιτρέψει να περάσει άμα δει ότι ρε παιδί μου έχει κάνει τα δύο πρώτα βήματα. Αλλά τι γίνεται τώρα, όταν ο πεζός περνάει με κόκκινο και σταματήσει εσύ και από πίσω σε κορνάρι. Εγώ πίσω, γιατί αφήνει τον πεζό και ο πεζό έχει περάσει. Σωστό. Αυτό είναι μια λυσίδα, ρε φίλε που γίνεται. Σωστό. Και εκεί το ένα δάκρυ που φεύγει όταν είσαι εσύ πεζό και είσαι στη διάβαση και σταματάει το αυτοκίνητο για να περάσει. Και κατευθείαν λε: πω, αυτό έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό σίγουρα. έχει βγει Ευρώπη. Το καλύτερο είναι τον από πίσω όμω. Από πίσω. Είναι σπάνιο να βρει τρει στη σειρά που να έχουν πάει Ευρώπη. Μια που είπαμε Ευρώπη και ταξίδια. Συγγνώμη, ρε φίλε, μου ήρθε κάτι στο μυαλό για το Γελάδο. Πού προσγειωθήκαμε λοιπόν με τα μύτη Xiaomi στο Tatooigan, στο οποίο ήταν παιδικό σου όνειρο να έχει τέτοια έδρα. Να αλήθεια... μπλέξει το... Ναι. Το τατού με το καφέ, γενικά με το. Ναι, λόγω των ταξιδίων έβλεπα πολλές ιδέες, ρε παιδί μου, και μία από αυτές ήταν ότι έλεγα ότι πάντα όταν θα κάνω τη μεγάλη μου αλλαγή θα κάνω ένα τατού, γιατί έχει ξεχωριστεί άδεια αυτό το τατού με το καφέ, το οποίο θα προσπαθήσω να βρω ένα κτίριο, να έχει μία κοινή είσοδο να μπορεί να μπουν, να είναι ξεχωριστές οι άδειες. Και να κάνω το καφέ μπαρ. Εντάξει, δεν προσφέρουμε και πολύ αλκοόλ. Μέχρι νωρίς το βραδάκι κλείνουμε δηλαδή. Να προσφέρουμε καφέ στους πελάτες μας και σε εμάς τους ίδιους πάνω απ' όλα. Και μετά να έχουμε και το τατού πάνω. Όποιος θέλει να δει κάποια τατού, να μπαίνει μες στην καφετέρια, να βλέπει τα τατού σε υπολογιστές, όλη την ηλεκτρονική μορφή έχουμε. Και να γίνεται έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Είσαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Ναι, πάρα πολύ χαρούμενος. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν δίνω και πολύ έφαση στο καφέ, σαν καφέ, γιατί έχει και πολλές ευθύνες αυτό το πράγμα λόγω του ότι είχα πολλά χρόνια ανοιχτά μαγαζιά. Και προσπαθώ να το έχω όσο λιγότερες ευθύνες. Δηλαδή, μαζί με το τατού λειτουργεί. Τώρα το έχω δώσει σε έναν φίλο να το δουλεύει, να κάνουμε δουλειά μαζί για να το ασχοληθεί λίγο παραπάνω αυτός. Αλλά εμένα το τατού είναι η κύρια σχολεία μου. Εκεί νομίζω ότι δίνουμε όλη την έφαση με τα παιδιά να κάνουμε καλή δουλειά. Και το κάτω εξυπηρετεί τους πελάτες και εμάς τους ίδιους. Το τατού είναι κάτι που εξελίσσεται με τα χρόνια. Δηλαδή, συνέχεια το μελετάς και το δουλεύεις και. Κάνεις πράξη, ταξιδεύεις. Καταρχάς έχεις ταξιδέψει όλο τον κόσμο πρώτα με το τατού και μετά με την τηλεόραση. Πρώτα με το τατού. Το έκανα μια πενταετία, τετραετία με το τατού. Είχα γυρίσει σχεδόν το μισό πλανήτη και μετά ξαναπήγα λόγω τηλεόρασης. Είχα και πολλούς φίλους και βοηθούσαν πάρα πολύ. Δηλαδή στα γυρίσματα με βοήθησαν πάρα πολύ οι φίλοι, οι τατουατζίδες που είχα. Είχες σπείρει ήδη γνωριμίες. Από όλες τις χώρες που έχεις πάει, μπορείς να μου πεις σε ποια θα έμενες αύριο εύκολα. Σε όλο τον κόσμο. Ναι. Δύο χώρες θα μένας σε όλο τον κόσμο πολύ εύκολα, δηλαδή και πολλές φορές το έχω σκεφτεί πολύ σοβαρά να πάω. Η μία είναι στο Μαϊάμι. Ηνωμένες Πολιτείες. Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά Μαϊάμι, συγκεκριμένα στο Μαϊάμι, ναι. Okay. Υγρασία, πίτα, έτσι, είσαι Θεσσαλονίκη. Ναι, όμως πολύ καθόλου, δεν με νοιάζει καθόλου. Μια χαρά υγρασία έχουμε και εδώ, δεν ξεπερνάω και την υγρασία. Ναι, ναι. Και η άλλη είναι Ρίο ντε Τζανέιρο. Ωραία. Και χώρα στην οποία πήγες, αλλά παιδί μου, δεν θα θέλεις να ξαναπάς με την καμία ποτέ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που πήγες και που να σε βάλουν τη διαδικασία να ξαναβρεθείς. Ξέρεις τι, όταν πας μια φορά σε μια χώρα και την βλέπεις πρώτη φορά, είναι λίγο δύσκολο να σου έρθει αυτό το συνέστημα. Γιατί όλα σου έρχονται πολύ φρέσκα, πολύ ωραία σαν εμπειρίες. Νομίζω ότι. Προς Μαλαισία. Ναι. Ναι, δεν είχα περάσει καλά. Έφταιγε η χώρα. Ήταν πολύ. Είχε μια πολύ περίεργη τεχνολογική συμφόρηση ανθρώπων, πραγμάτων, με συγχρόνως με βρωμιά και δεν είχε, δηλαδή η βρωμιά είναι πολύ ωραία ρε παιδί μου σε κάποιος, δηλαδή πας στην Ινδία, αλλά έχει και την,
την κουλτούρα του γύρω από αυτό. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πας ρε φίλε, είναι πολύ βρωμική η Ινδία. Αλλά και τις Αγελάδες, τις Αιγύπτου. Σου δίνει μια κουλτούρα μέσα σε αυτή με όλη την τέτοια. Ναι, στη Βρωμία. Τώρα θα γελάνε το βλέπουν. Αλλά δεν ξέρω, παιδί μου, έχει ένα κουλτούρα, είναι travel, φας το κομμάτι που το βλέπεις. Δεν σου λέω να ζεις. Θέλω να το βλέπεις. Να το συναντάς μπροστά σου. Αλλά εκεί, επειδή είναι ένας κόσμος που από τη μία πλευρά έχει κάποιους ουρανοξύστες και από την άλλη έχει κάποιοι και όλα αυτά. Μένεις μόνο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μια παρεξήγηση. Μπορεί ο κόσμος να μην το ξέρει. Έχεις επιλέξει να είναι η έδρα σου πάντα εδώ. Ναι, πάντα εδώ γεννήθηκα εγώ και γνωρίζουν όλοι. Δεν σκέφτηκες ποτέ να απομακρυνθείς εντός της Ελλάδας, να πας Αθήνα, να μείνεις κάτω σε πιο μόνιμη βάση, δουλειές είναι εκεί πολλές φορές. Ναι, για να είμαι επιτυχημένη. Ναι, εντάξει, εγώ ανεποκατεβαίνω συνέχεια λόγω δουλειάς. Αν μου τύχαινε ρε παιδί μου μια δουλειά να κάνω και θα έπρεπε για κάποιο διάστημα να κατέβω, θα κατέβαινα. Από τη στιγμή που μπορώ να κάνω τις δουλειές μου εδώ, γιατί και εσείς εδώ είστε. Σωστά. Ας δεν είναι. Σωστά. Γράφετε την εκπομπή και δεν στέλνετε. Και εγώ όλα αυτά τα χρόνια αυτό κάναμε πάντα. Είναι καρά live εκπομπή. Ξενύχτε τρελό. Live είναι. Α, και οι δύο live είναι. Όλες. Αλλά εγώ πού ζω, ρε. Οι κούπες καφέ έχουν μέσα. Μπορεί να κοπεί από το μοντάζ αυτό να μην δουν γιατί δεν το βλέπω. Γιατί μάλλον προφανώς δεν το. Όχι, να πω την αλήθεια για να πω σήμερα τώρα. Να κοπεί να πω ότι δεν το βλέπω γιατί το βλέπω και νομίζω ότι ήταν γραμμένο. Γεια σας. Φυσικά εννοείται να μας βγάλετε φωτογραφία. Μισό λεπτό εκεί. Να το κάνουμε ωραίο. Είμαστε καλοί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή μας. Θέλετε να έχουν τρία περιστέρια μας που φιλήσουν. Κάτσε να σου δείξω λίγο τι κάνω. Τελειώσαμε. Σύντομος, αδερφέ. Να το κοιτάξουμε. Και πολύ μεγάλο ήταν. Και πολύ μεγάλο. Πάω να πω έξυπνα άντρα. Να το προσέξεις φίλε αυτό το σύντομο και πάνω από τη δίνω το χέρι για μια πολύ μεγάλο ήταν λόγω πάνω στην τοπίση. Καλά το λέω για μια άλλη φορά. Όπως έλεγαν και οι πιέμον πρόγονοι, ουκ εν το πολλό το έφω. Μισό λεπτά και λίγο να πάτε στο κουμπί. Θα επενδύσουμε στην ποιότητα, όχι στην ποιότητα. Πάρα πολύ, το ξέρα. Το ξέρα. Και ευχαριστούμε και τη Μη Σιαόμε και την εταιρεία Κοτσόπουλου που μας τα παραχώρησε και στο επανειδέν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.